διαβατηρίου του, και επειδή δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του, αν μήπως έχει κηρυχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να έχει συμβεί λιποτάκι και αντιμετωπίσει προβλήματα με την ελληνική δικαιοσύνη. Ενώ εδώ ο Άλστον θα πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, ο Πολύπυρος είναι καλύτερα τοποθετημένος, θα αρπάξει το rebound. Για το καλάθι, μετά το ρήγμα που προκάλεσε στην άμυνα του Ολυμπιακού, Αργεντίνος ο Λούκας Βικτοριάνο, μέλος Βασίλης Αναμένα Κάβρουνα, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός έχει πετύχει μόλις έναν πόντο σε 4,5 λεπτά αγώνα, ενώ έχει ζητάει και τώρα time out. Ενώ από την άλλη πλευρά οι Μαδριλένοι διαμαρτύρονται ότι δουλεύουν τα ηχεία όταν επιτίθεται η ομάδα τους, με αποτέλεσμα να αποσυντονίζονται οι παίκτες του Ιμπρόδα. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιδιασμού. Φεύγει ο Χαρίς, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος και πάντως είναι γρηγορότερος. Η μπάλα θα περάσει τώρα στον Σονσέκα, το hook από τον σέντερ της Ρεάλ και από τους διευθύνσεις. Από 10 ημέρες τον αγώνα, τελευταίο αγώνα της ημιτελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, εκεί που η εθνική ομάδα σχεδόν νίκησε ή έχασε πάντως με 98-97. Το καλάθι από τον Ντεμάρκο Τζόνσον, ο οποίος θα αποτελέσει λόγη λάδι ο Ντεμάρκο Τζόνσον, το ίδιο ισχύει και για τον Μόρις Έβανς. Η πάσα του Αγκούλο Μουμπρού, ένας πολύ ευκίνητος παίκτης, ο οποίος θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Ολυμπιακός με τον Μπουντούρη, 3-1 ο επιδιασμός Χαρίσης. Θα αφήσει την μπάλα στον Έβανς, θα απογειωθεί αυτός και ο Ολυμπιακός θα τελειώσει τον επιδιασμό, παίρνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα με 8-7 ο Ολυμπιακός, που τρέχει και η καλύτερη μεταξύ των τριών έκτων, προκρίνονται στην επόμενη φάση. Η low πάσα του Βικτοριάνο, θα γυρίσει ο Άλστον και το καλάθι από τον Αμερμπολ, αμυντικό rebound από τον Μούμπρου. Εκεί και το καλάθι θα μετρήσει, αλλά ο Λούθιο Αγκούλο με αντίπαλο του Σονσέκα. Μπουντούρης με τον Βικτοριάνο, Χαρίσης, δεν υπάρχει ούτε screen ούτε δυνατότητα διείσδυσης από τον Χαρίση. Η πάσα προς τον Ντεμιγκέλ, τελικά με τη βοήθεια και του Ντεμάρκο Τζόνσον ο Ολυμπιακός θα πετύχει το καλάθι, 10-12. Τζόνσον και Ντεμιγκέλ από 3 πόντους. Μάρκοβιτς την πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Μάρκοβιτς πήρε τη θέση του Μπουντούρη. Άρα ο Ολυμπιακός θα παίξει με ένα κλασικό shooting guard τώρα. Προσπάθεια του Σούμποτ να ενισχύσει την επιθετικότητα και το σκοράζει με τον σώματος. Μάρκοβιτς, η μπάλα στο Χαρίση σου, 3 πόντων από το διεθνή playmaker. Και ο Ολυμπιακός σοβαρίζει, 13-13. Θα πρέπει οι παίκτες του, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι παίκτες του, να δίνουν σε κάθε μάτι το 100% των δυνάμεων και των δυνατοτήτων τους. Θα περάσει ο Βικτοριάνο πάρα πολύ εύκολα με την ταχύτητα που τον διακρίνει. Τον Αμερικανό Evans για τον Τζόνσον. Θα γυρίσει το μαρκάρισμά του σε αυτή τη φάση χωρίς βοήθειες. Επιθετικό rebound από τον Ντεμιγκέλ. Η μπάλα στα χέρια του Μουμπρού. Αγκούλο, 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Και θα καρφώσει την μπάλα, παίρνοντας το άλμα από την γραμμή του φάουλ. Τελευταίος μεγάλος σουτέρ. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ετοιμάζεται από τον Ιμπρόδα και ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. Ντεμιγκέλ θα γυρίσει. Το επιθετικό rebound από τον Ντεμάρκο Τζόνσον και 7 πόντι από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Ντεμιγκέλ και ο Χουανάν Μοράλες στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Μοράλες που έχει ξοδέψει δύο από τα χρόνια της μεγάλης καριέρας στη Ρεάλ, από το 96 στο 98, και τότε με προπονητή τον Ομπράντοβιτς και συμπαίκτη τον Μποντιρόγκα πήραν ευρωπαϊκό κύπελο στην Λευκοσία. Μουλαομέροβιτς, Βικτοριάνος, 3 πόντων, μαχαιριά, εξάθμινος πια. Μάρκοβιτς για τον Έβανς. Πάνω του ο Ερέρος, το σου 3 πόντων από τον Μάρκοβιτς, ο Ολυμπιακός θα αναφέρει το προβάδισμα 22-20. Πέναντι στους Κλίπερς. Προάλλες και 12 στα 18 ο Κομπράιαν. Μουλαομέροβιτς. Άρχισε την χρονιά στην Ούντινε μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού και πριν από μερικές εβδομάδες μετακόμισε τη Μαδρίτη και αντικατέστησε έναν παλιό γνωστό μας πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Μάικ Χόκινς. Το καλάθι 22-22 σε ένα μάτς που ασφαλώς και αποτελεί απόλυτο ντέρμπι. Έβανς που ακόμη είναι σε λίθαργο, έχει 2 πόντους με ένα στα 4 σουτ και γενικώς δεν έχει κάνει καθόλου αισθητή την παρουσία του. Αυτό δεν είναι καλό μήνυμα για τον Ολυμπιακό. Και εδώ η γρήγορη ανάπτυξη εκδιασμού, η κέρια πάσα του Βικτοριάνου. Τον Πελίπε Ρέγγες. Λαομέροβιτς. Ζητεί από τον Άλστον το screen. Περνάει ο Κροάτης.
Περνάει όσους βρήκε μπροστά του σαν σταματημένους. Και γρήγορη απάντηση Ρεάλ 24-26 με τον Βλαχόμεροβιτς. Έβανς. Μάρκοβιτς, αν υπνοτισμένος είναι ο Έβανς απόψε, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Χάνει την μπάλα ο Μάρκοβιτς. Βλαχόμεροβιτς. Για τον Ερέρος εκείνη κίνδυνος θάνατος. Δεν αφήνεις ποτέ να υπήρξε η εκδοχή της αποχώρησής του. Τελικά έμεινε. Μερικές φορές οι παίκτες είναι πιο δυνατοί και από τους προπονητές και από τους προέδρους και από τον κόσμο. Χαρίσεις. Τόμιτς. Ούτε αυτή τη φορά. Επιθετικό rebound. Οξυγόνο από τον Χουανάν Μοράλες. Τρεις πόντοι από τον Ισπανό. Όχι, 16 ασχολείται. 16 για τη Ρεάλ. Ρέγγες. Μουμπρού ελεύθερο σουτ. Πού είναι η άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι η δεύτερη φορά. Ο οποίος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν επιφορτισμένος τον Μαρκάρη. Ολυμπιακός παίζει με ένα χαμηλό σχήμα τώρα. Φεύγει ο Ερέρος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 2-27 πριν από το τέλος. 26-32. 26-34 με συγχωρείτε από το lay-up του Αλμπέρτο Ερέρος, ο οποίος σηκώσει την προσπάθεια, την απέλπιδα προσπάθεια του πήξη να γυρίσει το μάτς. Έπαιξε με 5 κοντούς, τώρα παίζει με 4. Παίζει δηλαδή μόνο με τον Ντεμάρκο Τζόσεφ, τον Γιαννουζάκο στο 4. Δοκιμασμένη λύση το Σάββατο με τη βοήθεια και του κοντούς και των συναδέλφων. Θα μπορέσουμε να έχουμε ενημέρωση για το τι σημαίνει στα Λιώσια. 29-34. 5 πόντους μπροστά η Ρεάλ Μουμπρού. Με αντίπαλο τον Γιαννουζάκο. Διακώς επιμένει στο χαμηλό σχήμα. Ερέρος. Περνάει, θα αφήσει την μπάλα με το χαρακτηριστικό αυτό το. Μου βρούμε συγχωρείτε. Ποιο μπορεί να το κάνει και αυτό, να κατεβάσει την μπάλα να παίξει και playmaker. Αδίμετρο παίκτη. Είχα απλά δίμετρο. 2-3. Και καλάθι από τον Αλφόνσο Ρέγγες. Το σκόρ είναι 29-38 και μπορεί να γίνει 29-39. 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ναι, γίνεται. Με τους 2 συν 1 πόντους του Ρέγγες. 29-39, χαρίσεις. Η πάσα στον Ντεμάρκο Τζόνσον ακριβώς στη λήξη. Την ώρα που ακούγεται ή σχεδόν τον πάγκο να επιστρέψει. Αγγούλο. Η μπάλα στα χέρια του Άλστον. Κλείνει και ο Χαρίσης. Βικτοριάνο με αντίπαλο τον Μικέλ που και 3 φάουλ έχει. Αλλά το σπουδαίο δεν είναι τόσο ευέλικτος. Προσπαθεί να καρφώσει, δεν θα καρφώσει. Θα βάλει 2 πόντους όμως ο Ερνάντες Σονσέκα. Ξανά για τον Ολυμπιακό. Χαρίσης. Κακή κυκλοφορία της μπάλας, κακές επιλογές, ένας Έβανς που θα σκοράρει. Για να δούμε. Είναι αυτόν ο Μίλων η πρώτη ομάδα, καθενός εξ αυτών, 4 δηλαδή, θα ταξιδέψουν το Μάιο στο Βαρκελόνη για το Final Four. Έβανς, τι έκανε τώρα εκεί, ούτε αυτός ξέρει. Ντεμάρκο Τζόνσον θα σκοράρει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Το Ερέρος. Άλστον γυρίζει το σούτ. Rebound από τον Evans. Μπορεί να τρέξει ο Ολυμπιακός. Μάρκοβιτς. Προτιμά τη Δίδης και καλά έκανε ο Βόσνιος. Πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου με το lay-up του Μάρκοβιτς, ο Ολυμπιακός που βρήκε 10 πόντους πίσω. 29-39. Κάνει ένα σερί 13-4. Στον Τσέκα. Κλέβει ο Ντεμάρκο Τζόνσον. 4-1 σε διαδρομή του Ολυμπιακού. Χαρίσεις αλτρουισμός. Αφήνει τον Ντεμάρκο Τζόνσον. Και ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ. Θα περάσει. Εξαιρετική πάσα, μεγάλη πάση από τη Ρεάλ. Από την γέννημα θρέμα της ομάδας του καθηγητής της Ισπανίας με την εφηβική της Βασίλισσας. Δύσκολο καλάθι από τον Μοράλες. Ο μαρκάρισμα στον Τζόνσον. Μάλιστα. Καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό, καλή άμυνα από την εμπειρία του Μοράλες που σαν ομπρέλα στο high post. Κλέβει την μπάλα. Μοράλες θέλει να δείξει πολλά πράγματα απέναντι στους συμπατριώτες που κάποιους από αυτούς άλλους στην βραδιά του ίδιου εναντίον της Βιλερμπάν στο πρώτο γύρο εδώ στο Κορυδαλό. Βικτοριάνο Βλαχόμεροβιτς πασάρει στον Ερνάντεθ. Προσδόκητα προβλήματα τα οποία δημιουργεί ο ύψος 2-12 σέντερ Ρεάλ. Χαρίσεις με τον Βλαχόμεροβιτς. Περνάει ο Χαρίσεις. Ούτε αυτή τη φορά. Χαρίσεις που είναι εξαιρετικά άστοχο σήμερα. Για Χαρίσεις. Συνήθως είναι ολικός. Καταπληκτική άμυνα τον Ολυμπιακό. Ο Χαρίσεις έχει παρεμπιπτόντως 2 στα 9 σουτ. Αξίζει να ξαναδούμε την τελευταία άμυνα τον Ολυμπιακό. Που... Εδώ ξανά. Προσπάθεια του Βικτοριάνου.
αλλοιώνει όλη την προσπάθεια. Τερπονιά. Και να γράψει βέβαια μεγάλα ρεκόρ στην Λίγκα ΑΣΕΜΠΕ και με την Εστυλιάνδρα και με την Γάλα και με την εθνική ομάδα. Μάρκοβιτ για τρεις. Νάτος. Καταφωνεί. Ένας άλλος καλός. Στην Ισπανία έχει Ισπανίδα γυναίκα, έχει Ισπανικό διαβατήριο. Τρίτο φάουλ και του Μάρκοβιτ. Τρία έχει ο Ντεμιγκέλ, τρία ο Χαρίσης, τρία ο Ντεμάρκο Τζόνσον. Μουμπρού. Ο Ντεμιγκέλ έχει τέσσερα, με συγχωρείτε. Μουμπρού, ευχαριστώ τον Κωνσταντάρα που με διορθώνει. Καλός παίκτης. Το παίζει τρία, ποστάρι στο τέσσερα. Δικαιολογημένος ο θόρυβος που έγινε για αυτόν όσο έπαιζε τον Παταλόνα. Χαρίσης. 53-51 μπροστά ο Ολυμπιακός. Μοράλες ξαναδίνει τη λύση. 55-51. Έχει κίνηση από τον Άλστον που έπαιζε στη Μανρέσα. Προσπάθησε να κλέψει ο Εύανς. Μουλαομέροβιτς δεν έπρεπε να του δώσει το σούτο Χαρίσης. Αλλά ούτε και τη διείσδυση ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μουλαομέροβιτς είναι γρήγορος πασέρ. Η μπάλα αυτή είναι φίλερ ολκής και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η ιστορία θρίλερ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ριάλα από εκείνο το φαλτσαριστό σου του Νάκητ, το εκπρόδεσμο σου του Σαμπόνης και πολλά άλλα που έχουν συμβεί. Δεν είναι superstar, αλλά μπορεί να είναι πολύ καλός ρολίστας και απόψε έχει και ένα επιπλέον κίνητρο απέναντι σε δικούς του ανθρώπους, ο λόγος για τον Χουάνάν Μοράλες. Εκείνος που είναι στην κοσμάρα του απόψε είναι ο Μόρις Εύανς για μια ακόμη βραδιά με 2 στα 11 σουτ. Μουμπρού, Αλφάδη, αυτό είπα και προηγουμένως. Πολύ καλή περίπτωση παίκτης ο Μουμπρού. Με το Μουμπρού να φτάνει τους 9 πόντους. Έχει 12 ο Ερνάντες Σονσέκα, 11 ο Ερέρος, 11 ο Μάρκοβιτς, 19 ο Τζόνσον. Δε Μάρκο Τζόνσον ζητεί το φάουλ από τον Γιούγκεμπραν. Ερέρος, Βικτοριάνο, Άλστον και time out Ολυμπιακός, διότι η Ριάλ ξαναπερνάει μπροστά 57-58. Τόνος ότι έχει 4 φάουλ, θα μείνει γιατί χρειάζεται το σκοράρισμά του. Οπότε θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σχεδόν με ένα τέτοιο σχήμα και στα τέλη της, του ημιχρόνου, αλλά τότε δεν έκατσε που λέμε. Με συγχωρείτε για την αγοραία έκφραση. Δεν είχε αποτέλεσμα. Τώρα θα έχει η Ρεάλ ξανά μπροστά. 60-58. Τόμιτς. Τζόνσον, εκεί είναι ακίνδυνος βέβαια. Τόμιτς. Μάρκοβιτς θα πάρει το σουτ. Καλό σουτ, ναι. Δικαιώνεται ο Σούμποτς για το ρίσκο του. 4-40 πριν από το τέλος σουτ 3 πόντων από τον Μάρκοβιτς. 4-35 πριν από το τέλος. 61-60 μπροστά ο Ολυμπιακός. Με τον Μάρκοβιτς να έχει σκοράρει 14 πόντους. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό. Δούλεψαν καλά τα block-out. Τόμιτς. Εδώ αρχικός του Ολυμπιακού. Δε Μάρκο Τζόνσον για τον Γιαννουζάκο. Γιαννουζάκος παίζει θεωρητικά στο 4, ουσιαστικά είναι all around. Όπου βρεθεί και όπου μπορεί να βοηθήσει. Ξανά ο Μάρκοβιτς. Μεγάλη δικαίωση. Για να δούμε. Τον αφήνει σε ένα μπέκι που έχει 4 φάουλ και να τον εμπιστεύεσαι είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Όχι για κανέναν λόγο. Διότι ο Μάρκοβιτς είναι και παίκτης τον οποίο δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη ψυχή. Μπορεί να κάνει το λάθος ή την. Επιτρέψτε μου την έκφραση, την καζομάρα. Που δεν συνάδει καθόλου με την εμπειρία του και την ικανότητά του. Υπάρχει φάουλ από τον Γιαννουζάκο στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μάρκοβιτς παρεμπιπτόντος είναι πρώτο σκόρερ του, δεύτερο σκόρερ του Ολυμπιακού και του ματς με 16 πόντους. Στη γραμμή τώρα ο Άλεξ Μουμπρού. Ο Ολυμπιακός προηγείται 63-62. Με τους 5 σερί πόντους του Βόσνιου.